Από τη σημερινή κινητοποίηση λοιπόν περιμένουμε να διαψεύσουμε τον ήρωα και κλεβάζοντα Πάγκαλο που είπε πριν δύο μέρες ότι δεν πρόκειται να κατέβουν παρά από 150.000 κόσμο. Αυτή τη στιγμή όλοι οι δρόμοι της Αθήνας είναι γεμάτους από οργισμένους διαδηλωτές και εργαζόμενους που βλέπουν το μέλλον σου να διαλύεται. Λοιπόν, εμείς είμαστε μαθητές της 3CQ και σήμερα έχουμε κατέβει ελπίζοντας ο κόσμος να κινητοποιηθεί, να καταλάβουν τα προβλήματα που έχουμε και να μπορέσουν να αντιδράσουν πλέον και να το δείξουν αυτό στον δρόμο. Και είναι ακουστή, κυρία, στο σημερινό. Και εύχομαι να ακουστεί γιατί είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξο ότι έχει κατέβει τόσο πολύ κόσμο. Και μόλις έληξε και η δική μας κατάληψη, να το πούμε και αυτό. Ναι. Κινητοποίηση και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και στον δρόμο. Αυτό το νομοσχέδιο για μας σημαίνει απολύσεις, σημαίνει μείωση του μισθού στο μισό, σημαίνει στην ουσία σταμάτημα του έργου που κάνουμε. Να πάρει πίσω την εφεδρεία. Οι εργαζόμενοι δεν θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση, αλλά αυτοί που έχουν. Δεν έχει πάει ούτε ένας κλέφτης μέσα, πολιτικός, βιομήχανος κλπ. Σκάνδαλο Siemens, αεροπλάνα, τηλέφωνα, εξοπλισμοί κλπ. Είσαστε από κάποιο σωματείο, εσείς από ποιες εκπαιδευτικούς? Από τους διοικητικούς υπαλλήλους της Ανωτάτης Σχολής Καλλοτεχνών. Παιδεία για όλους. Ναι, το μόνο που περιμένω σήμερα είναι να σκοθούν να φύγουν και τουλάχιστον για μια φορά στη ζωή μας να αναλαμβάνουμε την εξουσία εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι άνθρωποι του μεροκάματου που γνωρίζουμε πολύ καλύτερα την οικονομία από ό,τι την γνωρίζουν αυτοί. Τόσα χρόνια μας τρώνε τα εκατομμύρια και τώρα μας λένε ότι φταίμε. Ας την πάρουμε μια φορά και εμείς την εξουσία για να τους βρούμε τα εκατομμύρια και ας τους βάλουμε να δουλέψουν με 20 ευρώ και 20 έσημα. Να δούμε αν θα τους αρέσει.